Χθες έλεγε ο κύριος Κουτσούμπα, σας πάει η κυβέρνηση πρώτα να δώσει τις αποζημιώσεις που δεν έδωσε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Μιλώντας με τους αγρότες και βάζοντας τους τα δύο θέματα, φθηνό ρεύμα και την ιστορία του ειδικού φόρου κατανάλωση, λένε αν αυτά είναι σε μόνιμη βάση, τα ακούμε καλά, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Εσείς πιστεύετε ότι αρκούν? Να σας πω, καταρχάς δεν πρόκειται για λάθη. Δεύτερο, ο πρωτογενής τομέας έχει καταστραφεί εξαιτίας διαχρονικής πολιτικής που ακολουθούσαν τα κόμματα που ήταν στις κυβερνήσεις. Και το παράδειγμα που είπατε, κύριε Παπαδάκη, είναι ενδεικτικό. Η νέα ΚΑΠ στην Ευρωβουλή ψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι που εφαρμόζει τώρα η κυβέρνηση. Και από το ΠΑΣΟΚ. Και από, και από το ΠΑΣΟΚ, μπράβο. Και αυτό είναι που εφαρμόζεται και στις υπόλοιπες χώρες και βλέπουμε τις εικόνες και από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αποδεικνύει αυτό που έλεγε το ΚΚΕ εδώ και αρκετά χρόνια για την κοινή αγροτική πολιτική. Ποια είναι η πραγματική στόχευσή της. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή έχουν συγκεκριμένα αιτήματα και η κυβέρνηση έχει ένα δρόμο. Η υποχρέωσή της είναι να κάνει πράξη αυτά που ζητούν οι αγρότες. Γιατί όλα τα υπόλοιπα. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε, μεταξύ. Για να είμαστε τώρα, ξέρετε κάτι. Όλοι μαζί σας θα είναι. Θα πούνε ποιος δεν θέλει να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει αυτή η οικονομική τεράστια δυνατότητα. Τεράστια δυνατότητα. Να σας πω μόνο ένα στοιχείο. Μόνο ένα απλό στοιχείο. Οι 70 εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες δώσανε μέρισμα την περσινή χρονιά 2,8 δισεκατομμύρια μέρισμα μόνο και ανάμεσά τους είναι και εταιρείες τροφίμων, αλυσίδες τροφίμων. Θέλω να πω τι, αν η γραμμή, η κόκκινη γραμμή έχει χαραχθεί για να δώσει προτεραιότητα, κοιτάξτε, τη βάζει, μπορεί δηλαδή να πάρει λοιπόν από τους εφοπλιστές, από τους βιομήχανους, από τις επιχειρηματικούς ομούς. Ας πούμε ότι τα παίρνει, να τα δώσει με ποια μορφή. Λέμε τα εξής. Αυτά που λένε και οι ίδιοι αγρότες. Ένα, αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως έχουν και οι εφοπλιστές για παράδειγμα. Δεύτερο, πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, 7 λεπτά ζητούν οι αγρότες. Προστασία από τις φυσικές καταστροφές, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, κατώτατες εγγυημένες τιμές. Αυτά. Πόσο είναι σύνολο αυτά που λέτε? Κοιτάξτε, αυτά είναι αυτά που χρειάζονται αυτή τη στιγμή οι αγρότες για να μπορέσουν να ζήσουν στα σπίτια τους. Σύμφωνοι, απλά είναι μερικά δίσεκατομμύρια. Να σας πω, εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική της δημοσιονομικής, των δημοσιονομικών αντοχών που λέει η κυβέρνηση. Να σας πω γιατί, κυρία Κλωκακραμάνη. Μα επιτρέψτε μου. Ωραία είναι αυτά. Εμείς όλοι με το κουκουέ είμαστε. Και με τους αγρότες μαζί. Να σας πω κάτι. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Είναι καθαρό αν θέλει ο λαός να διεκδικήσει και να κερδίσει, πρέπει να τα πάρει από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό δείχνει και η πείρα. Δείτε μπορεί το εξής να τα πάρει, κύριε Μεταξά. Μήπως αυτό που περιγράφεται είναι για μια άλλη χώρα, τελικά, για έναν άλλο κόσμο, για ένα άλλο πλανήτη. Συγγνώμη, αλλά οι εικόνες που είδαμε. Το 90% που θα φορολογούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Επιτρέψτε μου, αλλά οι εικόνες που είδαμε τώρα στην τηλεόραση, ο αγώνας που κάνουν οι αγρότες αυτή τη στιγμή, δεν είναι μια φιλολογική έκθεση. Καθόλου, βέβαια. Εκεί θα κρυθεί, λοιπόν. Στο δρόμο θα κρυθεί. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια αναδίπλωση. Από τα αρχικά είναι υποκινούμενη, είναι έτσι, είναι κτλ. Έχει φτάσει να αρχίσει να δίνει κάποιες αυτά τα ψίχουλα. Λοιπόν, στο βαθμό που οι κινητοποιήσεις ενισχυθούν, που αγκαλιαστούν και από άλλα τμήματα, εμείς λέμε ότι οι αγρότες μπορούν να κερδίσουν και να τα διεκδικήσουν. Αλλά εκεί θα κρυφθεί. Στον δρόμο του αγώνα θα κρυφθεί. Καλώς διεκδικούν. Δεν είναι ρεαλιστικά πράγματα αυτά. Δεν είναι ρεαλιστικά. Είναι μια τάκα τώρα αυτή, επιτρέψτε μου. Και εκεί η Κακλαμάνη νομίζω ότι το μοντέλο είναι φαντασιακό. Εγώ σας το είπα πιο χοντρά. Συγγνώμη κιόλας. Με συγχωρείτε. Είναι φαντασιακό το μοντέλο να μην πεταχτούν οι αγρότες από την παραγωγή. Είναι φαντασιακό το μοντέλο. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες που είναι στον αέρα εξαιτίας των καταστροφών να μην πάρουν 100% αποζημίωση. Είναι φανταστικό ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πατριωτική λαϊκή δεξιά. Κοιτάξτε τώρα. Αυτή είναι η μήτρα της. Γιατί το είπε τώρα ο Κακλαμάνης αυτό? Παίρνουν οι εφοπλιστές. Δεν το είπα χθες. Κύριε Κακλαμάνη, οι εφοπλιστές παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Και είναι φαντασιακό να παίρνουν αφορολόγητο το πετρέλαιο οι αγρότες. Αν είναι αυτό θέμα Οκτωβριανής Επανάστασης, πρέπει να ξανασκεφτούμε κάποια πράγματα.